Σε αυτοματισμού με ένα PLC ζέλιο. Το PLC χειρίζεται δύο εργασίες, μια μηχανή που κάνει φραπέ και μια πόρτα εδώ πέρα, μια μακέτα αυτόματης πόρτας. Θα δείξουμε πρώτα τη μηχανή του φραπέ. Τοποθετώντας το ποτήρι και πατώντας τα ανάλογα κουμπιά εδώ πέρα που βρίσκονται πάνω στο PLC, Z1 για μέτριο καφέ, Z2 για γλυκό, Z3 για ξέπλυμα της συσκευής και το Z4 για άφθονη ροή νερού. Θα κάνουμε ένα γλυκό καφέ, πατώντας το Z2. Καφές είναι έτοιμος. Άμα θέλουμε συμπληρώνουμε νερό, αλλιώς μπορούμε να τα αφήσουμε χώρο για παγάκια. Εδώ πίσω υπάρχει μια ηλεκτροατλία που τραβάει το νερό από το καζανάκι και ένας δρομομετρητής που μετράει τη ροή του νερού ώστε να γεμίζει ακριβώς. Στέλνει παλμούς. Στέλνει παλμούς στο PLC και αντιλαμβάνεται το πόσο νερό έχει περάσει. Εδώ πάνω έχουμε δύο κινητήρες παλμού, να τους πούμε έτσι, που τραβάνε και πέφτει η ζάχαρη και ο καφές ανάλογα με τους πόσους παλμούς το έχουμε ρυθμίσει για γλυκό και για μέτριο. Το χωνί που κατεβαίνουν όλα κάτω. Και εδώ πέρα η πόρτα. Αυτή την πόρτα είτε μπορούμε να τη χειριστούμε με τηλεκοντρόλ, πατώντας το κουμπί, όπου βάλουμε την μπαταρία. Ανοίγει. Αυτό εδώ πέρα είναι το σύστημα, το ρελέ που επικοινωνεί με το τηλεχειριστήριο. Εφόσον η πόρτα ανοίξει, παραμένει ανοιχτή για 5 δευτερόλεπτα ή το χρόνο που θα ορίσουμε εμείς και μετά αρχίζει να κλείνει. Την έχουμε φοδιάσει με ένα σύστημα ασφαλείας με ένα φωτοκύτταρο, έτσι ώστε άμα πάει να περάσει κανείς, ξανανοίγει και παραλαμβάνει τη διαδικασία. Εδώ πάνω βρίσκονται οι τερματικοί διακόπτες για άμα είναι ανοιχτή ή κλειστή, το φωτοκύτταρο και επίσης μπορούμε να τη χειριστούμε και μέσα από το σπίτι με το κατάλληλο μπουτόν, πατώντας το μέσα από το σπίτι ανοίγει η πόρτα. Και με ένα διακόπτη που βρίσκεται και αυτός μέσα στο σπίτι μπορούμε να επιλέξουμε να μείνει μόνιμα ανοιχτή η πόρτα. Θα δείτε τώρα ότι η πόρτα δεν θα κλείσει αφού περάσει τα δευτερόλεπτα. Και πατώντας από την άλλη, θα μετρήσει και θα κλείσει.